Πάμε τώρα στις συνδέσεις μας. Η Έλλη Κοκάλη βρίσκεται στο επίμαχο σημείο που εκτυλίχθηκε η αιματηρή αστυνομική επιχείρηση. Στο Παγνί βρίσκεται η Μέρη Καριωτάκη για να δούμε περισσότερα αναφορικά με την εξέλιξη της υγείας των τραυματιών. Σας καλησπέριζω και τις δύο και ξεκινάμε με σένα, Έλλη, κατευθείαν για να πάμε στην επιχείρηση αυτή καθεαυτή και σε ό,τι νεότερο στοιχείο ενδεχομένως έχει προκύψει. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι από τη ζώνη του Πυρός. Είναι απροσδόκητο το γεγονός ότι η κεντρική λεωφόρος εδώ στην περιοχή του Γαζίου εξελίχθηκε σε πεδίο συμπλοκής, ένοπλη συμπλοκής ανάμεσα σε αστυνομικούς και έναν κακοποιό σε ώρα όπου υπήρχε κίνηση και οχημάτων και πεζών κατοίκων της περιοχής οι οποίοι βρίσκονταν στα σπίτια τους παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα ήταν κλειστά. Βρισκόμαστε από την πλευρά του δρόμου όπου έχουν καταλήξει αρκετές από τις σφαίρες, πολλές από τις βολίδες οι οποίες έχουν προκαλέσει ζημιές στα γειτονικά καταστήματα. Είναι η πλευρά από την οποία ήταν και ο πολίτης ο οποίος τραυματίστηκε που δεν είχε καμία σχέση με την αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 35χρονου ο οποίος άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών ξεκινώντας με τον τρόπο αυτό την ένοπλη συμπλοκή. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ο 35χρονος καθώς ερχόταν με το αυτοκίνητό του προς την περιοχή του Γαζίου είχε τηλεφωνήσει στο κατάστημα, στην καφετέρια που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Είχε παραγγείλει καφέ και σταμάτησε απέναντι εδώ που σας δείχνει ο Στέλιος Χαλιωτάκης στο αυτοκίνητό του. Στάθμευσε προσωρινά, ακολουθούμενος όμως από τους αστυνομικούς, οι οποίοι επέβαιναν σε οχήματα, πολιτικά οχήματα με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο κατάστημα και πήρε τον καφέ. Εκεί οι αστυνομικοί φαίνεται να πίστεψαν ότι επειδή δεν ήταν ανοιχτά τα γειτονικά καταστήματα, επειδή δεν ήταν ώρα αιχμής, θα μπορούσαν εύκολα να τον ακινητοποιήσουν. Το αυτοκίνητό του λοιπόν ήταν εδώ, στην απέναντι πλευρά του δρόμου, σταματημένο και λίγα μέτρα πιο κάτω ήταν σταματημένο το ένα από τα περιπολικά που τον ακολουθούσαν. Να σας πω ότι ήταν 6 αστυνομικοί οι οποίοι βγήκαν από τα οχήματα και προσέγγισαν το αυτοκίνητο του δράστη. Οι ίδιοι φαίνεται να δήλωσαν. Και αυτό είναι το επίμαχο όχημα. Με συγχωρείς, Έλλη, που σε διακόπτω. Το απλά για να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι παρακολουθείς τους δέκτες τους. Αυτό είναι το επίμαχο όχημα με το οποίο κυκλοφορούσε ο δράστης. Και μπορείς να συνεχίσεις την περιγραφή. Ναι, σ' ακούμε. Ο συγκεκριμένος λοιπόν κατηγορούμενος, ο συγκεκριμένος ύποπτος, ο 35χρονος, είχε κινηθεί προς το αυτοκίνητο και εκεί, αφού οι αστυνομικοί δήλωσαν την ιδιότητά τους, φαίνεται ότι κατάφερε να τραβήξει το όπλο. Είτε ήταν στη ζώνη του περασμένου, είτε ήταν σε σημείο στο αυτοκίνητο, στο οποίο μπόρεσε να απλώσει το χέρι του και να τραβήξει το όπλο. Οι 6 αστυνομικοί ήταν κοντά του σε απόσταση αναπνοής, οπότε με την έναρξη των πυροβολισμών τραυματίστηκε σοβαρά και ο πρώτος αστυνομικός, ο οποίος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 36χρονο αξιωματικό της ασφάλειας Ηρακλείου, που είχε πέσει απέναντι στο πεζοδρόμιο αιμόφυρτος. Οι συναδελφοί του συνέχισαν την προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν το δράστη. Έπεφταν οι πυροβολισμοί, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ της Μέρης Καριωτάκη, βροχή κυριολεκτικά. Όπως φαίνεται, επειδή από την απέναντι πλευρά ήταν το αυτοκίνητο του 35χρονου κατηγορουμένου, οι σφαίρες οι οποίες έχουν κατευθυνθεί σε αυτήν εδώ την πλευρά και προφανώς είναι οι σφαίρες που βρήκαν και τον αστυνομικό και τον πολίτη που καθόταν στην καφετέρια πίσω, έφυγαν από την πλευρά που ήταν το αυτοκίνητο του δράστη. Οι αστυνομικοί απάντησαν και εκείνοι με πυρά. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σαφή εικόνα πόσοι από τους 6 αστυνομικούς πυροβόλησαν και πόσες φορές, καθώς φαίνεται τραυματισμένος ελαφρύτερα και ο ίδιος ο δράστης. Σε κάθε περίπτωση. Οι άνεστοι σήμανσης έχουν σαρώσει.
Σε κάθε περίπτωση, να υπογραμμίσω το προφανές του πράγματος, το οποίο το ίδιο πράγμα λέμε και από το απογευματινό μας δελτίο μέχρι και αυτήν την ώρα, ότι μιλάμε για μια πολυσύχναστη περιοχή, έναν κεντρικότατο δρόμο. Δεν έχει σημασία που τα καταστήματα ήταν κλειστά και πάλι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που βρισκόταν εκεί. Και είναι καθαρή τύχη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για θύματα, παρά μόνο για τρεις ανθρώπους οι οποίοι κατέληξαν στο νοσοκομείο. Ένα λάθος, μια κακή στιγμή και θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι, έτσι είναι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως σας είπα, ο 35χρονος φαίνεται ότι ήταν αποφασισμένος να μην συλληφθεί, πέρα από το γεγονός το οποίο υποδεικνύει το ότι είχε όπλο, το ότι είχε περισσότερες από 100 σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητο, παρά τον τραυματισμό του αστυνομικού, παρά τους πυροβολισμούς που έπεφταν και από την πλευρά των αστυνομικών, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επιχείρησε να διαφύγει και τότε έπεσαν οι υπόλοιποι αστυνομικοί πάνω του και τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν και εκείνη τη στιγμή άρχισαν να καταφθάνουν και οι υπόλοιπες ενισχύσεις που ήδη καλούσαν οι αστυνομικοί από τον ασύρματο και από τα κινητά τους να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο. Έφτασαν βεβαίως εδώ και τα ασθενοφόρα για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Έχουμε από κατοίκους εδώ της περιοχής και την πληροφόρηση ότι πιθανότατα υπήρχε και ένα άτομο συνοδός του 35χρονου που φαίνεται να έχει προσαχθεί, αλλά είναι μια πληροφορία που δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή από την πλευρά της αστυνομίας. Εν τέλει, πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν, Έλλη, στο σύνολό τους? Η πληροφόρηση που έχω εγώ δεν είναι σαφής για τον αριθμό των πυροβολισμών που έχουν πέσει. Σίγουρα ήταν πάνω από 10. Υπάρχουν πληροφορίες που ανεβάζουν τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν στους 29. Όμως το ερώτημα που έχω θέσει δεν έχει απαντηθεί ακόμη, γιατί ψάχνουμε να δούμε πόσες σφαίρες έχουν, πόσες βολίδες έχουν εντοπιστεί από την κάθε πλευρά, γιατί είναι δεδομένο από τη στιγμή που ο δράστης βρισκόταν εκεί και πυροβολούσε προς την κατεύθυνση των αστυνομικών, η τροχιά που έχουν ακολουθήσει, οι βολίδες οι οποίες έχουν βρει τα γειτονικά καταστήματα, δείχνουν με μια πρώτη ματιά ότι πιθανότατα πρόκειται για σφαίρες που έφυγαν από το όπλο του κατηγορουμένου. Από την απέναντι μεριά, προς την οποία φαίνεται ότι πυροβολούσαν οι αστυνομικοί, έχουμε και εκεί βολίδες, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσες έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς, για να δούμε, τους αστυνομικούς της σήμανσης, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πόσες φορές πυροβόλησε ο 35χρονος και προς ποια κατεύθυνση, πόσες φορές πυροβόλησαν οι αστυνομικοί και πού έφτασαν οι βολίδες σε από τα δικά περίπτωση τους όπλα. Είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Είναι ένα κρίσιμο σε στοιχείο, κάθε περίπτωση μιλάμε, Έλλη, για έναν αδίστακτο χαρακτήρα, για έναν αδίστακτο άνθρωπο, ο οποίος έβγαλε όπλο και δεν δίστασε να χτυπήσει εν ψυχρό. Δεν δίστασε να αρχίσει να πυροβολεί κατά ρυπάς. Και θέλω λίγο να δούμε το προφίλ του. Γιατί και σε βάρος του εκκρεμούν, να υπενθυμίσω, καταδικαστικές αποφάσεις πολύ σοβαρές. Σωρία καταδικαστικών αποφάσεων, με βαρύτερη την καταδίκη του σε κάθειρξη 9 ετών για ληστεία. Είναι ένα άτομο το οποίο προφανώς η αστυνομία χαρακτηρίζει σε σημασμένο και προφανώς αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου. Αν δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις επικίνδυνο γιατί δεν γνωρίζεις τι ακριβώς έχει συμβεί, σίγουρα σε τι ακριβώς υποθέσεις έχει εμπλακεί, σίγουρα πρόκειται για ένα πρόσωπο υψηλού κινδύνου σε μια αντίστοιχη επιχείρηση. Γι' αυτό και ήταν και αρκετοί οι αστυνομικοί που τον προσέγγισαν, αλλά φαντάζομαι ότι και στη σκέψη τη δική τους δεν πέρασε το ενδεχόμενο μέσα σε αυτή την κατοικημένη περιοχή, μέσα σε αυτή την ζώνη τη συγκεκριμένη, ότι θα τραβούσε όπλο παρά την ισχυρή παρουσία αστυνομικών. Ήταν ισχυρή η παρουσία των αστυνομικών, δεν κατάφερε να ξεφύγει παρά το γεγονός ότι πυροβόλησε. Πάντως φαίνεται ότι από τους πρώτους πυροβολισμούς στόχευσε προς τους αστυνομικούς και εκεί τραυμάτισε τον 36χρονο αστυνομικό, ο οποίος φέρει ένα σοβαρό τραύμα στο μυρό. Μάλιστα. Λοιπόν, και πριν πάω στη Μέρη, θέλω λίγο, Έλλη, να επικαλεστώ και την εμπειρία σου στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Αν μπορείς να ανατρέξεις λίγο στη μνήμη σου και στο πρόσφατο ή και πιο μακρινό παρελθόν, να δούμε αν αντίστοιχου τύπου επιχείρηση έχει εξελιχθεί. Τι εννοώ? Με δεδομένο ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε και μας περιγράφεις εκτυλίχθηκαν μέρα μεσημέρι σε ένα κεντρικότατο σημείο.
δεν μπορεί κανείς πια στην εποχή μας να μιλήσει για κάτι πρωτοφανές. Έχουν συμβεί πολλά περιστατικά, αν όχι πρόσφατα, και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε ανταλλαγή πυροβολισμού και κατά την εξέλιξη ληστείων, όταν επιχειρούν οι δράστες να διαφύγουν. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Ίσως δεν υπάρχει κάτι πολύ πιο πρόσφατο στη μνήμη μας, όμως δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Βέβαια, ο απλός πολίτης ποτέ δεν περιμένει ότι αυτό θα εκτυλιχθεί μπροστά στα μάτια του, στη γειτονιά του. Είναι όμως κάτι που είναι συνυφασμένο με το έργο της αστυνομίας και προφανώς έγκυται στο εάν θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο μια τέτοια επιχείρηση και στην ιδιοσυγκρασία του Μάλιστα. κατηγορουμένου. Λοιπόν, πάμε και στη Μέρη Καριωτάκη, διότι είπαμε ότι τρεις είναι οι τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται στο Παγνί. Να δούμε πιο αναλυτικά πώς εξελίσσεται η υγεία τους. Καλησπέρα και από μένα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια χαρά η υγεία τους. Κανένας η ζωή δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Νωρίτερα μιλήσαμε και με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τον αστυνομικό ο οποίος είναι τραυματίας, αλλά και με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, εδώ που νοσηλεύονται και οι τρεις. Φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 22χρονος θαμώνας της καφετέριας και ο 35χρονος δράστης θα υποβληθούν τις επόμενες ώρες σε κάποια χειρουργία, καθώς φέρουν κάποια τραύματα που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης. Σε ό,τι αφορά τον 36χρονο αστυνομικό, αυτός έχει μία σφαίρα στο πόδι, αλλά ουσιαστικά μάλλον θα γλιτώσει το χειρουργείο. Είναι εν αναμονή να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Έχουν γίνει αξονικές και στους τρεις και θα συνεκτιμηθούν και αυτά τα αποτελέσματα προκειμένου να αποφασίσουν οι γιατροί ποια ακριβώς αγωγή θα ακολουθήσουν και για τους τρεις. Πάντως δεν κινδυνεύει η ζωή σε κανέναν από τους τρεις. Όπως είπαμε, ο πολίτης, ο 22χρονος, έχει τραύματα στο μυρό και στο δεξί και στο αριστερό πόδι. Έχει και στους δύο μυρούς τραύματα. Ο αστυνομικός έχει ένα τραύμα στο πόδι και αυτή την ώρα δεν μου είναι ακόμα ξεκάθαρο πόσα τραύματα φέρει ο 35χρονος δράστης. Από εκεί και πέρα, ορμόμενοι από τη συζήτηση που είχατε με την Έλλη νωρίτερα, Κατερίνα, θα μου επιτρέψει να πω πως αυτό ακριβώς ήταν και το σημείο στο οποίο στέκονταν και όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν αριστερά-δεξιά και γύρω από την περιοχή όπου εκτυλίχθηκαν νωρίτερα όλα αυτά τα γεγονότα. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι που στέκονταν εκεί και παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των αστυνομικών να κάνουν την αυτοψία, να συλλέξουν τα ευρήματα, να δουν ακριβώς τι έχει συμβεί, όλοι έλεγαν πως κυριολεκτικά γλιτώσαμε τα χειρότερα, γιατί θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί πάρα πολύ άσχημα, με δεδομένο ότι βρέθηκα στο σημείο εκεί νωρίτερα. Είδαμε να βγάζουν σφαίρες, να βγάζουν κάλικες ακόμα και από τα μπαλκόνια πάνω από την καφετέρια, από το μπαλκόνι πάνω από την καφετέρια, αλλά και από τα πορτοπαράθυρα που βρίσκονταν εκεί, στην μπαλκονόπορτα. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί, να είχαμε θρηνήσει και θύματα ενδεχόμενα, ήμασταν λίγο άτυχοι. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής, εκτυλίχθηκαν όλα καλά και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όπως είπαμε, οι τραυματίες δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά κανένα πρόβλημα με τη ζωή τους. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μέρη. Να ευχαριστήσω επίσης πολύ και την Έλλη που προηγήθηκε για τα στοιχεία του ρεπορτάζ και να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιώργο Πικράκη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Και καταρχάς σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας αφιερώνετε, κύριε Πικράκη. Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με τον απόϊχο του περιστατικού. Αν τυχόν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο που έρχεται να προστεθεί ώρες μετά το συγκεκριμένο συμβάν ή αν γνωρίζετε κάτι επιπλέον αναφορικά με την υγεία του συναδέλφου σας. Καταρχάς να ευχηθώ περαστικά τόσο στο συνάδελφο και προσωπικό μου φίλο, ο οποίος μέσα στην ατυχία του ήταν τυχερός και είχε ένα ελαφρύ τραυματισμό σχετικά με το περιστατικό που έγινε. Να πω και περαστικά και στο συμπολίτη μας, ο οποίος ήταν την ακατάλληλη ώρα, στην ακατάλληλη στιγμή, σε ακατάλληλο τόπο. Ευτυχώς και ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κάτι που να έχει απώλεια στη ζωή του.
Όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ σημαντικό ότι ένα τέτοιο βίο περιστατικό, το οποίο έχει πολλά χρόνια να συμβεί, όχι μόνο στην Κρήτη, γενικά στην Ελλάδα, δεν είχαμε κάποιο ανθρώπινο θύμα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, διότι συνήθως τέτοια περιστατικά έχουν απώλειες ανθρώπινων ζώων, διότι είναι σε μια κατοικημένη περιοχή. Υπήρχαν πάρα πολλοί πυροβολισμοί, υπήρχαν ανεξέλεγκτοι πυροβολισμοί από την πλευρά του δράστη. Ευτυχώς, σε ένα ατυχές, τόσο μεγάλο ατυχές περιστατικό, ήταν μεγάλη τύχη ότι δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, είτε αστυνομικών είτε απλών πολιτών, διότι ήταν πολύ πολύ σύγχρονος δρόμος. Κύριε Πικράκη, με βάση το πρωτόκολλο, αν μπορώ να το θέσω έτσι ατύπως, πότε αποφασίζει ένας αστυνομικός ότι έχει έρθει η ώρα της σύλληψης? Σας το ρωτώ με δεδομένο ότι εδώ, όπως προείπαμε, όλη η επιχείρηση εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι σε ένα κεντρικό δρόμο, με πολύ κόσμο γύρω-τριγύρω. Θεωρείτε ότι ενδεχομένως οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι ο δράστης δεν έφερε όπλο μαζί του ή ότι ενδεχομένως δεν θα το χρησιμοποιούσε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω επιχειρησιακά εκείνη τη στιγμή πόσο επικεφαλής ενήργησε. Σίγουρα οι δυνάμεις ήταν αρκετές ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει σύλληψη, όπως και έγινε σύλληψη, παρότι το έγινε χρήση όπουλα από τον δράστη. Πλην όμως αυτά τα περιστατικά αξιολογούνται εκείνη τη στιγμή από τους πολύ έμπειρους συναδέλφους μας. Μια σύλληψη ειδικότερα τέτοιων κακοποιών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, πολλές φορές γίνονται μέσα σε αστικούς ιστούς, διότι και οι ίδιοι κοιτάνε να βρίσκονται σε τέτοιους τόπους ώστε να έχουν μια κάλυψη του αστικού ιστού, όπου η σύλληψη είναι ακόμα δυσκολότερη. Πλην όμως και πολύ σωστά οι συνάδελφοί μας έκριναν ότι πρέπει να γίνει σύλληψη αυτού του κακοποιού, ακόμα και αν είχαν στο μυαλό τους, που σίγουρα είχαν στο μυαλό τους ότι θα ήταν οπλισμένος, διότι κατηγορείται για πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα τα οποία έχουν σχέση με τη χρήση όπλων. Πάντα στο μυαλό του αστυνομικού είναι ότι ο δράστης είναι οπλισμένος. Σίγουρα για αυτή τη στιγμή και σε αυτό το περιστατικό ήταν στο μυαλό του συναδέλφων, και αυτό το λόγο αντέδρασαν και αυτοί με ανάλογο τρόπο στα πυρά του δράστη. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια επιχείρηση αυξημένης δυσκολίας. Όπως προείπατε, μέσα στον αστικό ιστό είναι πάρα πολλές οι παράμετροι που πρέπει να συνυπολογίσει ένας αστυνομικός, ιδίως στην κρίσιμη στιγμή που πρέπει να λάβει και εκείνη την ώρα την απόφαση για το πώς θα δράσει, εννοώ. Σωστά, είναι πολλές οι παράμετροι. Υπάρχει εκπαίδευση. Είμαι σίγουρος ότι ενήργησαν όπως έπρεπε οι συνάδελφοι, διότι και σίγουρα ο τρόπος που ενήργησαν είναι και ο λόγος που δεν είχαμε και θύματα. Πέρα από την τύχη, είναι και η ικανότητα των συναδέλφων. Σαφώς, αλλά υπάρχει πάντα, ξέρετε, και το ενδεχόμενο, το είπατε κι εσείς, του λάθους. Σας το λέω, γιατί και ένας άνθρωπος, ο οποίος παρακολουθεί από το σπίτι του αυτή τη στιγμή, η πρώτη απορία είναι αυτή. Πώς είναι δυνατόν να συνέβησαν όλα αυτά μέρα μεσημέρι? Το λάθος είναι πάντα στο πρόγραμμα αυτού που δουλεύει. Οπότε το αν έγινε κάτι λάθος ή μπορεί να κριθεί, θα φανεί στην πορεία. Mm-hmm. Γιατί πάντα αυτά τα περιστατικά γίνεται μια μεγάλη ανάλυση κατόπιν, μετά που θα ηρεμήσουν τα πράγματα και όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα εμείς αν μια επιχείρηση ήταν σωστή ή λάθος. Όχι. Δεν το συζητάμε. Αυτό δεν εξετάζουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Έτσι το αντιλαμβάνεστε πολύ αυτό. Σωστά. Ό,τι δουλειά μας είναι και τη στιγμή που είναι σε μια διαδικασία ακόμα η προανάκριση και δεν ξέρουμε ακόμα όλες τις λεπτομέρειες το πώς έγινε και για ποιο λόγο γίνανε αυτά τα περιστατικά. Εμείς πρέπει να σταθούμε αφενός το ότι δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, αφετέρου ότι ένας τόσο επικίνδυνος εγκληματίας κυκλοφορούσε βαριά οπλισμένος και με ναρκωτικά, το οποίο δείχνει ότι η Κρήτη δυστυχώς υπάρχει εγκληματικότητα, την οποία ναι μεν έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες από την αστυνομία, πλην όμως συνεχίζουν κάποια άτομα και δρούν με αυτόν τον τρόπο. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, είμαστε σίγουροι ότι θα εξαντλήσει κάθε αυστηρότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και ακόμα περισσότερο στους τοπικούς δικαστές του Ηρακλείου. Διότι μια παραδειγματική τιμωρία αυτού του ανθρώπου θα αποτρέψει και άλλους από το να έχουν τα παρόμοιες συμπεριφορές.
Έτσι είναι. Κλείνοντας, κύριε Πικράκη, δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι επιπλέον για το προφίλ του δράστη. Μας έδωσε στοιχεία νωρίτερα και η συνάδελφος η Έλλη Κοκάλη. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα αδίστακτο άνθρωπο, ο οποίος δεν διστάζει να πυροβολήσει αδιακρίτως σε οποιαδήποτε συνθήκη, χωρίς να υπολογίσει την ανθρώπινη ζωή. Κύριε Κοκάλη, είναι πολύ καλά πληροφορημένη. Ένας αδίστακτος κακοποιός με πολύ βαρύ παρελθόν. Γι' αυτό το λόγο και ήταν πολλές αστυνομικές δυνάμεις στην επιχείρηση αυτή. Το ότι ήταν τόσοι αστυνομικοί σημαίνει ότι περιμέναν το χειρότερο, αλλιώς δεν θα έχει τόσους πολλούς αστυνομικούς. Και το χειρότερο ήταν το να υπάρχει μια ενοπλία την παράθεση. Και εγώ θέλω να καταλήξω στο ότι πρέπει να θίξουμε για άλλη μια φορά το επικίνδυνο του επαγγέλματος του αστυνομικού, το οποίο και σε αυτό το διάστημα είναι σε μια μεγάλη συζήτηση πανελλαδικά, διότι δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή επικίνδυνο το επάγγελμα του αστυνομικού και εμείς αυτό προσπαθούμε θεσμικά να το διεκδικήσουμε. Αυτά τα περιστατικά είναι παραδείγματα και είναι αποδείξεις ότι πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί και ηθικά, διότι συνεχώς μετράμε αστυνομικούς και τραυματίες, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς νεκρούς αστυνομικούς και πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να δικαιωθούν και οι οικογένειές τους. Έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πικράκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά εκ νέου για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.